Όπως γίνεται προεκλογικά να μην υπάρχει σχετική δέσμευση από την ηγεσία του κόμματος και να ελπίζει η κυρία Ζάγκα ότι θα γίνει αυτό που επιθυμεί η ίδια και το οποίο έχει υποστηρίξει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα μετεκλογικά. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Ακούστε. Το θέμα των καυσίμων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Φυσικά για όλους και μας. Σε μια ιστορία στην οποία εμπλέκεται το κράτος και ο ΣΕΠΕ. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι μέσα τα ποσά που διακινούνται είναι τεράστια. Και υπάρχει ο κλάδος ο επίσημος και το παρακράτος, το οποίο πλέον είναι επίσημο παρακράτος. Άρα λοιπόν, όσο είναι ακριβή η βενζίνη και η ακριβή είναι η βενζίνη λόγω του ειδικού φόρου είναι ξεκάθαρη. Και του ΦΠΑ που πάει 60% επιβάρηση πάνω στην τιμή. Ποιος κερδίζει. Έχει τη δική της θέση. Κερδίζει το παρακράτο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα ναι, του κόμματος. Ναι, αλλά τρώτε πόρτα από το κόμμα σας. Η πρότασή σας δεν περνάει. Ας με βγάλει έξω, ας με πετάξει. Όπα, ας με πετάξει αν δεν πιστεύει. Με συγχωρείτε. Εγώ είμαι ξεκάθαρη. Δεν το κατάλαβα αυτό που λέμε τώρα. Εγώ όταν μου κάνανε την πρόταση να μπω στο κόμμα, είπα βεβαίως ότι εγώ είμαι η Μαρία Ζάγκα. Εσείς θεωρείτε. Είναι ένα ξεκαθάρισμα. Με συγχωρείτε. Εσείς θεωρείτε ότι είμαι από τους ανθρώπους αυτούς, τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν το όραμα να μπουν, να βολευτούν στη Βουλή. Μακριά από μένα. Έχω και τη δουλειά μου, έχω και πάρα πολλά ένσημα και έχω και την εκτίμηση ναι, και την αγάπη του κόσμου. Κατεβαίνετε στη μάχη με ένα κόμμα. Κατεβαίνετε με ένα κόμμα. Έχει άλλες θέσεις από αυτές που εσείς έχετε υποστηρίξει. Δηλαδή και εσείς αποδεχθήκατε αυτή την πρόσκληση. Εγώ τι δέχτηκα. Για να είστε υποψήφιοι. Βεβαίως. Δεν πήγα εγώ στο κόμμα. Το κόμμα ήρθε σε μένα. Και το κόμμα ξέρει ποια είμαι. Και στην κυρία...